Κοίτατε παιδιά, WrestleNewsDR εδώ, είμαι ο Reaper και σήμερα σας φέρνω τα predictions για το Royal Rumble pay-per-view WWE που φυσικά παίρνει θέση σήμερα στο Phoenix της Αμερικής, 27 Γενάρη 2013 σήμερα η ημερομηνία το πρώτο pay-per-view του χρόνου του 2013 και ξεκινάει ο δρόμος προς τη WrestleMania δύο pay-per-view ακόμα, το Royal Rumble σήμερα και το Elimination Chamber και επειτά το μεγαλύτερο show, το show των shows, η WrestleMania. Σίγουρα ε, το Royal Rumble προσωπικά για μένα είναι ένα από τα καλύτερα pay-per-views του WWE. Το λατρεύω κάθε χρόνο, ανυπομονώ για αυτό το show. Ε, Royal Rumble match, απλά είναι ένα από τα καλύτερα matches και σίγουρα για Match of the Year, έτσι, ένα gimmick match που θα μπορούσε να είναι και Match of the Year, εκτός από τα one-on-ones, αλλά τέλος πάντων, γενικότερα εκτός από το Royal Rumble match, έχουμε ένα πάρα πολύ καλό match card. Δηλαδή θα το δείτε και εσεί στην πορεία αυτού του βίντεο. Πω το match card ε, αυτού του pay per view είναι καλό. Φαίνεται ε, πολλά υποσχόμενο και πιστεύω θα δούμε ένα πάρα πολύ καλό θέαμα. Ξεκινάμε λοιπόν τα predictions και όπω πάντα με Πρίσω, το. λοιπόν τη βραδιά. Αντώνιο Σουζάρο, ο US Champion, έναντι στον Miz και αυτό είναι ένα match για το United States Zone. Πιστεύω ότι θα είναι καλό match. Δεν περιμέναμε τίποτα να είναι pre-show βέβαια. Περιμέναμε στο κανονικό show, αλλά οκ, okay, δεν είναι άσχημη ιδέα από το WWE να το βάλει pre-show έτσι να... ώστε να προσελκύσει και περισσότερα άτομα να δουν το pre-show. Οκ, okay, σε αυτό έτσι χρειάζεται το pre-show που προβάλλεται στο YouTube δωρεάν. Αλλά α περάσουμε σε αυτού του δύο, οι οποίοι ανέπτυξαν feud, το οποίο ξεκίνησε μία Τετάρτη σε ένα main event όπου ο Σεζάρο έκανε retain the ζώνη του ενάντια στον Καλή. Έπειτα ο Μίζε έκανε ένα πρόμο και με αφορμή βασικά έτσι ότι ο Σεζάρο κορυδεύει του Αμερικάνου και αυτά. Έτσι λοιπόν έκανε το πρόμο. Μίζα από τότε άρχισε το feud. Βασικά προσωπικά εγώ όταν ο Μίζα γύρισε face ήμουν σίγουρο και το είχα δεδομένο δηλαδή ότι θα έχουμε μάτια τη US Zone με Σεζάρο και να που γίνεται τώρα στο Rumble στο pre-show, αλλά yeah, ok. Και από τότε έχει αναπτυχθεί λοιπόν το feud από εκείνο το main event, κυρίω σε main events τι Τετάρτε, αλλά και σε Miz TV segments ε, σερό ρο κυρίως, ναι τότε με το Rick Flair ας πούμε Οκ okay, δεν είναι τεράστιο feud κάτι είναι για αυτό τουλάχιστον Πέρυσι αν θυμάστε για την US Zone φιούντ, ούτε συζήτηση πρόμο δεν είχαμε Ούτε καν φιούντ, ας πούμε όταν ο Σαντίνο Μαρέλα ήταν champion Ποιον να αντιμετωπίσει, ποιον να αντιμετωπίσει, παύ πέτα του Jack Swagger Τζόμπερ την είχαν κυρίω πέρυσι τη ζώνη, δεν ήταν ε, κάποιο σημαντικό άτομο US Champ και δεν είχαμε καλά μάτσει τότε για τη US Zone. Τώρα έχουμε καλύτερα. Ο Σεζάρο έχει βελτιώσει αρκετά. Πιστεύω ότι η Zone είναι ένα καλό superstar. Μου αρέσει στο ring. Έχει πολλά σημάδια ε, βελτίωση από τότε που ήρθε. Και πιστεύω έχει λαμπρό μέλλον στο WWE. Μπορεί ίσω και κάποτε να γίνει και World Championship Champion. Αλλά μην πάμε, μην πάμε μακριά. Α μείνουμε στη US Zone. Παλαιότερα θυμάμαι η US Zone είχε έτσι αυτά φοβερά. Φιούτζ, John Cena και Booker T 5 μάτσεις και τέτοια είχαμε πάρα πολλά καλά μα για τη US Zone είχε prestige τότε τώρα δεν έχει τέλος πάντων πάμε σε αυτό το μάτς το οποίο πιστεύω θα είναι καλό μάτς προσωπικά πιστεύω θα είναι ωραίο μάτς θα το απολαύσουμε και θα μας ετοιμάσει για το κανονικό show το υπόλοιπο τη βραδιά. οπότε τώρα το τι θέλω να γίνει θέλω να νικήσει ο Miz μου αρέσει ο Miz είναι ο τρίτος αγαπημένος μου superstar και πιστεύω ότι αν έπαιρνε τη ζώνη θα του έκανε πάρα πολύ καλό σίγουρα. Το είδαν παλιά το Champion, είχε κάνει και main event στη WrestleMania. Δεν μα αφήνει να το ξεχάσουμε έτσι κι αλλιώ. Και πιστεύω ότι θα του έκανε καλό η US ζώνη. Από την άλλη όμω, ίσω πρέπει να νικήσει και ο Σεζάρο για το ότι αν τη χάσει σε πρίσω θα είναι τιμητικό για αυτόν. Και ένα από του λόγου που πιστεύω ότι ο Σεζάρο θα κάνει retain είναι αυτό. Ότι είμαστε σε pre θα είναι άδοξο τέλο για το Ρένινγκ του Σεζάρο να τη χάσει σε πρίσο. Παρόλο που θα μου πείτε, είμαι σίγουρο, σκέφτεσαι αυτή τη στιγμή την κέρδισε στο Σάμαρ Σλάμ πρίσο. Ναι, ok, το ξέρω, αλλά τότε είχε τη ζώνη ο Μαρέλα. Ποιο τώρα ο Μαρέλα, ο οποίο τώρα δεν υπάρχει καν, ούτε για αστείο segment βγαίνει και τίποτα τέτοιο. Και γι' αυτό και ανοίξει ο Σεζάρο σε πρίσο. Έδωσε prestige στα πρίσο και ίσω ήταν και μια αφορμή για να βλέπουμε τα πρίσο από Σάμαρ και μετά. Τώρα όμω πιστεύω ότι θα γίνει το ίδιο. Πιστεύω ότι θα κάνει retain ο Σεζάρο μετά από ένα πολύ καλό match και μισή ώρα είναι περίπου το pre-show. Οπότε πιστεύω το match το κόβω να είναι περίπου 15 λεπτά. σω να του δώσουν και περισσότερο χρόνο, δεν νομίζω. 15 λεπτά είναι μια χαρά. Είναι μια χαρά. Μπορούν να το υποστηρίξουν και οι δύο. Ε, τώρα τι νίκη βλέπω, δεν είμαι σίγουρο αν θα είναι clean. Μπορεί να νικήσει ο Miz, αλλά από count out ή disqualification. Οπότε να κάνουμε retain να κάνει retain στο Ζάρο. Ναι, είναι μια αυτή άποψη. Δεν νομίζω, πιστεύω ότι θα νικήσει clean ο Σεζάρο. Ε, πιστεύω ότι θα νικήσει clean και ίσω, λέω, συνεχιστεί το feud. Θα μ' άρεσε να συνεχιστεί το feud και να μην έχουμε σε πίσω στο Elimination Chamber, δηλαδή που είναι το επόμενο, να έχουμε ένα κανονικό match. Ε, να αναπτυχθεί περισσότερο το feud που θα μπορούσε να αναπτυχθεί μέσα από το Miss TV κυρίω. Και ναι, να έχουμε λοιπόν στο Elimination Chamber, ελπίζω. Οπότε πιστεύω, Σεζάρο, retain σε αυτό το pre οπότε περνάμε στο κανονικό show, στο κανονικό Royal Rumble του 2013. Μπαίνουμε λοιπόν στο κανονικό show. Πρώτο μάτς βραδιάς που πιστεύω εγώ που μπορεί να είναι βασικά, ε, πρώτο μάτς βραδιάς και λογικά θα είναι, όχι 100% αλλά λογικά, όπως βλέπουμε και στην εικόνα, Damian Sandow και Cody Rhodes, Team Rhodes Scholars και First Contenders για τις Tag Zones ενάντια στους Tag Team Champions of the World, Team Hell No, Daniel Bryan και Kane. Όπω ξέρουμε, ε, αυτό το tag team championship match το ξέρουμε εδώ και κάνα μήνα ότι θα συμβεί. Και έχουμε, το έχουμε ξαναδεί στο παρελθόν, αλλά τρία championship matches μεταξύ αυτών των τεσσάρων έχουμε δει. Αυτό είναι το τέταρτο. Και έχουμε δει και non-title matches μεταξύ αυτών. Κάπω έτσι, μάλιστα, κέρδισαν και το first contendership team Road Scholars, νικώντα σε ένα non-title match το ο Cody Rhodes, συγκεκριμένα τον Brian. Αυτό το match το έχουμε δει πολλέ φορέ στο παρελθόν, όπω είπα τώρα. Γι' αυτό το λόγο δεν είναι, είμαι και τόσο ενθουσιασμένο για να το δω. Δηλαδή, δεν ανυπομονώ. Ανυπομονώ περισσότερο για το πρίσο παρόλο παρά για αυτό το μάτσο. Ο λόγο είναι ότι το έχουμε δει πολλέ φορέ στο παρελθόν. Καλά μάτσε έχουμε δει στο παρελθόν. Πιστεύω θα δούμε και αυτή τη φορά καλό μάτσο. Ε, γιατί υποστηρίζουν αυτέ οι δύο ομάδε Στο Tag Division. Είναι Division. οι μεγαλύτερε αυτή τη στιγμή ομάδε στο Tag Division. Prime time players μ, έχουν πέσει. Κάρα και Ρέι Μυστήριο έχουν χαθεί τελείω ε, δεν πιστεύω ότι μπορούν να υποστηρίξουν τόσο όσο η Team Hell και η Team Road Scholar στο, το Tag Division ίσως και να φιούνται για τις Tag Zones 3MB ούτε καν ε, Αυτά λοιπόν Τώρα περνάμε στο match. Θέλω να νικήσει η Team Road Scholars γιατί μου αρέσουν πάρα πολύ και οι δύο Superstars και ο Sandow και ο Rhodes και πιστεύω ότι έχουν σίγουρα και οι δύο μέλος WWE. Cody Rhodes είναι απλά καταπληκτικός, ο Diamond Shadow ε, πέρυσι ήρθε στο, στην εταιρεία και έχει πάει πολύ καλά. Έχει πάει πολύ καλά, δεν έχει κατακτήσει ζώνη από τότε που ήρθε. σω είναι ο καιρό να κατακτήσει την πρώτη ζώνη και να είναι η tag team. Τώρα τι πιστεύω ότι θα γίνει. Πιστεύω ότι θα νικήσουν οι team road scholars. Ο λόγο. Ε, είναι η τέταρτη του προσπάθεια, όπω είπα. Δεν υπήρχε λόγο ε, να τους δώσουν και άλλο title shot Αν ήταν να τους βάλουν πάλι να χάσουν Πιστεύω θα τους δώσουν την ευκαιρία να γίνουν tag champs Να δούμε πως θα το υποστηρίξουν Και αν δεν το υποστηρίξουν καλά Υπάρχει το rematch close Όπου η team χελ... <coughs> Συγγνώμη η team χελνό μπορεί να ξαναπάρει τις ζώνες Και ναι Οπότε ναι πιστεύω team road scholars Όχι μόνο για αυτό το λόγο Ότι είναι η τέταρτη τους ευκαιρία Αλλά Δεν ξέρω άλλο Ναι αυτό ότι είναι η τέταρτη ευκαιρία και <laughs> δεν ξέρω τι να πω αυτή τη στιγμή. Το έχετε καταλάβει. Αυτό ναι, θα πάρουν οι Τζόνε, παιδιά. Πιστεύω θα πάρουν τι ζώνε, Θα συνεχιστεί το feud με την Team Hell No. Και α πούμε ότι χάνει η Team Road Scholars. Δεν έχουμε άλλο άτομο να κάνει με τα Εκτό να δημιουργήσουν νέα ομάδα που δεν το βλέπω. Οπότε Team Road Scholars για την νίκη σε αυτό το πρώτο match τη βραδιά και το μόνο tag match τη βραδιά. Πάμε λοιπόν στη συνέχεια του show. Το επόμενο μας βραδιάς είναι για τη World Heavyweight Johnny Alberto Del Rio, ο World Heavyweight Champion ενάντια στον Big Show, το First Contender, το Bruin Champion ο οποίος έχασε τον Johnny σε ένα SmackDown και συγκεκριμένα σε ένα Last Man Standing Match Αυτό το Championship Match στο Royal Rumble είναι και αυτό Last Man Standing μετά από επιθυμία του ίδιου e του Big Show περίεργο, αλλά ήθελε εκδείξει από τον Del Rio, πραγματικά ο Del Rio τον έχει κάνει πολύ Angry Giant αυτή τη στιγμή αφού κάθε φορά που έχουμε segment με αυτούς το κοροϊδεύει και όλα αυτά Δεν έχω δει το SmackDown τώρα παιδιά που κάνω τα predictions οπότε αν κάτι παραλείψει ξέρω εγώ που έχει γίνει στο SmackDown Συγγνώμη εντάξει δεν νομίζω να γίνει και κάτι που θα αλλάξει ε, το Royal γιατί ας πούμε αν ήταν one on one απλό το World Cup with μπορεί να βάζαν κάποιο stipulation αλλά τώρα το ξέρουμε ήδη Οπότε δεν νομίζω να αλλάξει κάτι, απλά θα προωθήσουν λίγο τα μάτια και όλα αυτά. Καλό μου να πιστεύω ότι θα είναι, δεν θα είναι άσχημο. Τέλο πάντων, πάμε όμω τώρα σε αυτό το μάτζ. Πρώτα απ' όλα, ε, να πω πω ο Αλμπέρντο Λίο έχει γυρίσει face, είναι face εναντίον χιλ. Αλίμον, τα ήταν χιλ εναντίον χιλ. Κάτι που θα μ' άρεσε πάρα πολύ να δω. Χιλ ε, εναντίον χιλ, εντάξει, είναι πιο σπάνια, αλλά δεν είναι και τζάμιο σε μάτζ τα χιλ εναντίον χιλ. Οπότε τώρα, face εναντίον χιλ. Last man standing match. Αυτό το match θα είναι θα έχει αρκετό χρόνο έτσι. Όλα τα μάτσα αν σκεφτείτε το Royal Rumble, θα πάρουν αρκετό χρόνο. Εκτό από το tag match και το last man standing. Φυσικά το Royal Rumble match. Αλλά και το Rock vs. Punk θα πάρουν όλα πολύ χρόνο. Γι' αυτό το λόγο αναγκάστηκε και το US Championship match να περάσει ε, στο pre-show. <coughs> Οπότε αυτό το match. Αμπίξιον αντίον Αλμπέρτο. Πιστεύω ότι θα είναι καλό match. Καλό match. Το last man standing το ήταν αρκετά καλό. Ε, ειδικά για Men vs. MacDonald ήταν καλό match. Και τώρα πιστεύω θα δούμε καλό θέμα από αυτού του δύο. Ο Ντελ Ρίο το έχω πει, είναι πολύ πιο χαλαρό στο ring τώρα που έχει γυρίσει face. Ε, είναι, μ' αρέσει περισσότερο τώρα που είναι face παρά όταν ήταν heel. Είναι ένα heel, μονότονο heel. Ενώ σαν face είναι κάτι διαφορετικό. Μπορεί να γίνει fan favorite. Εντάξει, όχι με όλη την έννοια τη λέξη fan favorite, αλλά cheer, παίρνει cheers και αυτό είναι καλό. Ε, Big Show, καλό heel. Ε, καιρό τώρα heel από το περσινό Over the Limit. Και παίρνει μπους και τέτοια, ξέρει να κάνει με το, κοινό, με το κοινό, να παίζει με το κοινό έτσι Και λογικό αφού είναι τόσα χρόνια στην WWE Αλλά τώρα αυτό το match ποιον προβλέπω Βασικά πρώτα θέλω, θέλω να νικήσει ο Αλμπέρτο Τελρίο γιατί δεν μου άρεσε ο Big Show Και σαν champion δεν ξέρω αν θα μπορούσε ο Big Show αν ξανακερδίσει τη ζώνη Φυσικά θα έχουμε rematch, ας πούμε ότι νικήσει και το rematch κρατάει την Championship. Μετά, τι, μετά το μόνο άτομο που μπορεί να κάνει φιούντ είναι ο Ρέντι Όρτον. Ο οποίο ίσω γυρίσει και χιλ. Δεν ξέρουμε, ελπίζω να γυρίσει χιλ. Για το λόγο ότι δεν παίρνει που σαν ε, face στιγμή. Αλλά δεν είναι αυτό το θέμα μα. Ενώ ο Αλμπέρτο Τελρίο μπορεί πολύ εύκολα να πάει και στη Ρεσελμάνια και να κάνει match με τον Dolph Ziggler για την World of Α πούμε, να κάνει κασίνο Ziggler στο Elimination Chamber. Ε, όπου θα κάνει retain ο και έπειτα να έχουμε επαναληπτικό μάτι στη WrestleMania. Θα μπορούσε να γίνει κάτι τέτοιο. Πολλοί λένε για τη World Series Way Johnny Sam εναντίον Όρτων στη WrestleMania. Κάτι τέτοιο ε, <coughs> δεν βλέπω να συμβαίνει. Πολύ απλά κανένα από του δύο δεν είναι champion. Μπορεί κάποιο να νικήσει το Rumble. Βέβαια, αυτά θα τα δούμε στο Royal Rumble μάτι περισσότερο. Οπότε, ποιο πιστεύω τώρα θα νικήσει στο Big Show εναντίον Del Rio. Δεν είναι εύκολη επιλογή. Πραγματικά είναι μια δύσκολη επιλογή για μένα. Ε, θα πω πως ο νικητή αυτού του μάτ θα είναι πάλι ο Αλμπέρτο και ο Big Show θα βγει τελείω από το title picture. Είναι δύσκολο ε, να βγάλει τον Giant εκτό, αλλά είναι πολύ καιρό τώρα. Σκεφτείτε ότι ο Big Show από τότε που γύρισε χείλη είχε το feud με το Cena και όλα αυτά. Και μετά από κάτι μήνε μπήκε αρκετά γρήγορα στο Hunt για τη World Journey. Την πήρε από το Σέμου, ήταν το άτομο που μπορούσε να την πάρει από το Σέμου. Την πήρε στο Hell Nessel, νομίζω. Και από το τέτοιο με τον Σέμου, εντάξει, ο Σέμου έφυγε από το Title Picture, πολύ λογικό. Και τώρα έχουμε τον Τελερίο. Πιστεύω ότι ο Τελερίο θα νικήσει. Και ίσω ο Μπίξο χαθεί κιόλα. Χάσει χρόνο, χαθεί λίγο από την τηλεόραση ή κάτι τέτοιο. Και βάλουν κάποιον άλλον. σω βάλουν τον Ζίγκλερ χωρί να εξαργυρώσει τη βαλίτσα. Είναι δύσκολη απόφαση. Πιστεύω τον Τελερίο όμω. Πιστεύω τον Τελερίο. Χωρί κάποιον έτσι πολύ ειδικό λόγο να είμαι σίγουρο. Θα πω έτσι τον Τελερίο ότι θα κάνει retain τη ζώνη του. Σε αυτό το last man standing match ίσω γίνει κάποιο interfair που δεν νομίζω. Θα είναι ο Ρικάρτο Ροντρίγκε εκεί σίγουρα θα κάνει interfair αυτό. Είναι last man standing, in all no disqualification, no counter και όλα αυτά. Οπότε λέω το Πάμε στο επόμενο μα βραδιά. Royal Rumble Match. Ένα match που κάθε χρόνο περιμένω με ανυπομονησία. Είμαι ενθουσιασμένο, πραγματικά είμαι ενθουσιασμένο για αυτό το match και ανυπομονώ να συμβεί. 30 superstars από το Logger του WWE θα βγαίνουν οι δύο πρώτοι μετά τους δύο πρώτους κάθε 90 δευτερόλεπτα, κάθε 1,5 λεπτό θα έχουμε νέον, νέο, superstar, νέο participant και είναι το Royal Rumble match, έτσι το match των εκπλήξεων, των comebacks εκεί που δημιουργούνται καριέρε, εκεί που καταστρέφονται καριέρε αρκετές φορές η ιστορία του Royal Rumble εντάξει πάρα πολύ μεγάλη, πολλά χρόνια αυτό το match Πιστεύω είναι μία από τι πιο έξυπνε ιδέε του WWE, το Royal Rumble match και μου αρέσει πάρα πολύ σαν match. Θα πάρει εντάξει, σίγουρα θα πάρει χρόνο, καμιά ώρα εκεί με 50 λεπτά σίγουρα, κάθε χρόνο το Royal Rumble. Περσινό νικητή, Seamus. Προπέρσινο νικητή, Alberto Δελρίο. Και φετινό νικητή δεν είναι μία εύκολη απόφαση. Είμαι ανάμεσα σε 5 superstars και είμαι σίγουρο ότι κάποιο από αυτού θα είναι, εκτό αν έχουμε ένα comeback που κανένα δεν περιμένει, ξέρω εγώ. Αλλά είμαι σχεδόν σίγουρο πάνω κάτω στα πρόσωπα. <coughs> στα πρόσωπα, συγγνώμη. Έχω και το λαιμό μου, ίσως το έχετε καταλάβει. Τέλο πάντων, στα πρόσωπα που είναι υποψήφια για την νίκη. Πρώτα, θέλω να αρχίσω λέγοντα πω ο Ντόλφ Ζίγκλερ νίκησε τον Peter Clock Challenge στο ρο. Και νόμιζα ότι θα διαλέξει όποιον αριθμό θέλει. Δηλαδή, αυτό σκεφτόταν να διαλέξει Είτε το 27 που είναι το νούμερο που έχει του περισσότερου νικητέ σε Rumble, ή το νούμερο 30 που είναι το τελευταίο, εντάξει, καταλαβαίνουμε όλο το λόγο. Τελικά, μου σε βγήκε του είπε ότι η απόφαση θα είναι μεταξύ του 1 και του 2. Δύο. δύο. λοιπόν νούμερα, τα δύο πρώτα. Δεν έχει και καμία διαφορά. Προσωπικά θα διάλεγα το 1. Γιατί αν βγει ένα, ξέρω εγώ, και κρατήσει περισσότερο, θα μιλάνε περισσότερο για σένα από το να βγει δύο και να διαλέξει να κρατήσει περισσότερο. Αν αυτό βγάζει κανένα νόημα. Τέλο πάντων, πιστεύω ότι ο Ζίγκλερ, γι' αυτό το λόγο και έγινε τον Beat the Clock Challenge και όλο αυτό με τη Βίγκερ θα κρατήσει σε όλο το Rumble. Είμαι σχεδόν σίγουρο ότι θα μπει ένα, θα μπει πρώτο ή δύο ότι μπει τέλο πάντων και θα κρατήσει μέχρι το τέλο ο Ziggler. Θα κρατήσει δηλαδή σε όλο το Rumble. Έχουμε ξαναδεί κάτι τέτοιο. Ο Miz πέρυσι κράτησε πάρα πολύ. Ο Ray Mysterio που μπήκε δεύτερο, αν δεν κάνω λάθο. Στου πρώτου τρει τέλο πάντων μπήκε ο Mysterio και κράτησε μέσα στο match μία ώρα και 6 λεπτά. Και νίκησε κιόλα. Μάλιστα, αφιέρωσα αυτή τη νίκη τότε, αν θυμάστε, στον Ed Guerrero. Άρα, η Πέντι πραγματικά ένα καταπληκτικό superstar. Τέλο πάντων, όμω, τώρα συνεχίζουμε και αυτό που ήθελα να πω έλεγα για τον Ziggler ότι πιστεύω ότι θα κρατήσει σε όλο το Rumble. Δεν νομίζω να τον νικήσει. Έχει κάποιε πιθανότητε, αλλά θα ήταν λίγο έτσι περίεργο. Το WWE να δώσει και το Money in the Bank στο Ziggler αλλά και το Royal Rumble στο Ziggler. Θα ήταν βέβαια κάτι έτσι διαφορετικό, κάτι αξιοπερίεργο που φαντάζεστε ο Ziggler θα μπορούσε να πάει Rumble. Και να, νικήσει, να χάσει το title match του, έπειτα να κάνει κασίν και να νικήσει, θα ήταν κάτι ωραίο. Εντάξει Δεν νομίζω να συμβεί, δεν με χαλάει κιόλα, θα ήταν έτσι πολύ περίεργο κιόλα. Οπότε, βγάζω το Ziggler. Απλά λέω ότι από του νικητέ ε, του υποψήφιου, αλλά πιστεύω ότι θα κρατήσει πολύ, και είναι το άτομο που, που μπορεί να το κάνει. Μπορεί να το κάνει να κρατήσει πολύ στο Rumble. Ε, τώρα για comebacks. Κάποια comebacks άμα γίνουν ακούγονται φήμε για MVP, Σέλτον Μπέντζαμιν, Μπροκ Λέσναρ και άλλοι Superstar. Δεν ξέρω. Θα μου άρεσε να δω τον Σέλτον Μπέντζαμιν να επιστρέφει. MVP δεν το νομίζω να πω την αλήθεια. Αλλά ο Σέλτον Μπέντζαμιν θα ήταν καλό να γυρίσει. Θα μου άρεσε. Επιστρέψει φυσικά δεν θα, χρησι... δεν θα, χρησιμοποιηθεί άμεσα πιστεύω. σω. Ίσως... Ναι, θα είναι ένα καλό Midcard Superstar. Έτσι ώστε να έχουμε OK matches σε Monday Night Raw αλλά και SmackDown. Δεν είναι όμω πολλέ πιθανότητε όπω είπα. Τέλο πάντων, ε, λε να ράμα επιστρέψει πολλέ πιθανότητε να νικήσει και το Rumble και να πάει στη Μένια. Με τον ένα τρόπο ή τον άλλο, ακούγονται πάρα πολλέ φήμε για τον Brock Lesnar στη WrestleMania και πιστεύω θα τον έχουμε στο show των shows. Κάπω θα βρει τον τρόπο. Αν δεν έρθει τώρα, μπορεί να είσαι στο Chamber ή απλά σε ένα ρο έτσι όπω ήρθε και στο ρο με τον WrestleMania για να παίξουμε το Sina στο Extreme Rules. Τέλο πάντων όμω τώρα με τα Comebacks. Πάμε στου Superstars που εγώ πιστεύω ότι έχουν τι περισσότερε πιθανότητε να νικήσουν από του Current αυτή τη στιγμή στο Roster. Dolph Ziggler είναι ο ένας. Ο Dolph Ziggler είναι πολύ απλά, όπως είπα και πριν, ένα από τα φαβόροι, είναι και ο τον Bank Holder. Θα βγει ένα και δύο και αυτό τον κατάσσει με τις λιγότερες πιθανότητες. Θα του πω με σειρά πιθανότητων από, τι λιγότερε από τις περισσότερες. Έπειτα από τον Ziggler θα βάλω τον Seamus. Ο Seamus θα τον βάλω εδώ πέρα, γιατί σίγουρα είναι πάντα φαβορίστε όλα. Πολύ over από τον WWE γενικότερα ο Seamus. Και δεν μου αρέσει καθόλου η σούπερ σαν εμένα προσωπικά. Σε πολλού όμω όπω σα αρέσει και γενικότερα αρέσει ο Σέμου, δεν είναι πια champion νικητή του περσινού Rumble, και ένα από του λόγου που πιστεύω δεν θα νικήσει φέτο. Δηλαδή, αν νικήσει ο, ο Σέμου back to back Rumbles, πολύ over. Απλά πάρα πολύ over θα γίνει και πιστεύω ότι δεν θα συμβεί κάτι τέτοιο. Οπότε πάμε στον επόμενο, ο οποίο είναι ο Ρέντι Όρντον. Ο Ρέντι Όρντον πιστεύω έχει πιθανότητα να νικήσει το Rumble και να κάνει χιλ yeah, <laughs> Δεν ξέρω. Το... Το, το, σκέφτομαι στο μυαλό μου τρόπου που μπορεί ο Όρτο να κάνει heel turn και αυτό είναι ένα από αυτού. Να πάει δηλαδή στη μάνια και να παίξει ίσω με τον Τελρίο να γίνει heel και να παίξει με τον Τελρίο ή ο Τελρίο να ξαναγυρίσει heel να προδώσει ρόλο το universe τώρα που είναι champion και να δούμε τον Τελρίο Όρτον. Στο... Στη Ρεσσελμάνια έχουμε και το κασίν του Ζίγκλερ πρέπει να σκεφτούμε Αυτά λοιπόν για τον Όρτο και αυτός ε, ο Σούπερς που έχει τη. Στι περισσότερες φανότητε, συγγνώμη, να νικήσει είναι ο Τζον Σίνα. Το υποσχέθηκε, αυτό αρκεί. Τζον Σίνα, λοιπόν, πολλοί λένε ότι χρειάζεται αναγκαστικά να νικήσει το Rumble γιατί έχει πέσει πολύ και τέτοια. Παιδιά, ο Σίνα δεν έχει πέσει καθόλου. Μην σα πω ότι είχε ανέβει κιόλα. Γιατί, Superstar of the Year δεν έκανε τίποτα το 2012, κυριολεκτικά όμω δεν έκανε τίποτα εκτό από να μείνει στα record books για την ήττα του στο cash in τη Mind the Bank του fail. Ε, δεν έχει κάνει τίποτα, δεν είμαι hater του συναντάξει, ε, δεν μ' αρέσει πολύ ε, σαν σε γενικότερα in-ring performances αλλά, εντάξει, τι να πούμε. Αντικειμενικά δεν είχε καλό χρόνο, τι να κάνουμε. Τώρα ε, από το 2013 έχει νικήσει δύο φορές το Ziegler ενώ τουλάχιστον στη μία ε, στη μία από τις δύο πριν να είχε χάσει, αυτός νίκησε και για μένα είναι ε, το φαβόρι να νικήσει το Rumble θέλω, ποιος θέλω να νικήσει το Rumble είναι ο Orton. Θέλω να νικήσει ο Orton το Rumble και να τον βλέπουμε περισσότερο σε title matches γιατί μου αρέσει πολύ ο Orton και θα ήθελα να τον βλέπω σε title matches. Τώρα ποιος πιστεύω είναι ο John Cena, παιδιά. Ίσως το έχετε καταλάβει. Το υποσχέθηκε αυτό, αρκεί δεν χρειάζεται να πω τίποτα άλλο. Ναι, οπότε λέω John Cena και θα δούμε ένα πολύ καλό Rumble. Είμαι σίγουρο θα δούμε ένα πολύ καλό Rumble. Ε, ανυπομονώ να δω τα comebacks, θα έχουμε λογικά κάποιου Hall of Famers. Πέρσι είχε ξανα, Επιστρέψει ο Road Dog, κάποιου θα δούμε και φέτο. Μπορεί να έχουμε και τον Ρικ Flair, ε, Ποτέ δεν ξέρει, είναι αρκετά μεγάλο. Αλλά εντάξει, έκανε wrestling matches μέχρι τα. δεν θυμάμαι ακριβώ χρο... ε, πόσο χρονών ήταν. Τέλο πάντων, αρκετά μεγάλο σίγουρα. Πάμε όμω τώρα στο επόμενο και ίσω main event. Γιατί αυτό το Rumble match ίσω δεν είναι main event. Πάμε όμω τώρα στο επόμενο match. The Rock. Εναντίον CM Punk για την WWE ζώνη. CM Punk, ο WWE Champion, best in the world, όπω ο ίδιο αποκαλεί τον εαυτό του και μα έχει αποδείξει τουλάχιστον τον τελευταίο χρόνο, Champion για 400 και ημέρε, περισσότερο από 400, και αντιμετωπίζει την πιο δύσκολη μέχρι τώρα αναμέτρηση για την WWE ζώνη Τον Rock. Ο Rock, Great One, Trail Brazing, Eyebrow raising και όλα τα λοιπά τέλο πάντων, και. Πραγματικά αυτό το match είναι ίσω το δεύτερο πιο δύσκολο prediction για αυτό το paper. Το πρώτο είναι το Royal Rumble. Φυσικά εντάξει ποτέ δεν ξέρει τι μπορεί να συμβεί σε ένα Royal Rumble match. Είπα το Sina, μπορεί να νικήσει οποιοδήποτε. Μπορεί να έρθει κάποιο που εγώ δεν έχω καν σκεφτεί ή κανένα από εμά δεν έχει σκεφτεί. Τέλο πάντων, αυτό το match ροκ εναντίον CM Punk πιστεύω ότι έχει αρκετέ πιθανότητε να είναι main event πρώτα απ' όλα. Έτσι, μπορεί να είναι main event. Κάτι που δεν θα με χάλαγε να το δω main event, αλλά θα προτιμούσα το Royal Rumble match να είναι main event. Ε, έτσι ώστε ο ιτημένο από αυτήν εδώ την αναμέτρηση, η Rock εναντίον Punk, να παίξει και στο Royal Rumble μα. Τέλο πάντων, όμω τώρα πάμε σε αυτό το μάτι γιατί έχω πραγματικά πολλά να πω. Πρώτα απ' όλα, ε, έχουμε αρκετά ε, πρόμο για αυτό το μάτι. Το Feud έχει αναπτυχθεί αρκετά. Έχει γίνει έω και προσωπικό, θα μπορούσα να πω μέχρι τώρα. Ο Ροκ έχει προσβάλει τον Χέιμαν. Ο CM Punk έχει προσβάλει τον ίδιο το Rock και τους του. αγαπημένου του από το WWE Universe. Όλο γενικά το Universe έχει προσβάλει ο Punk. Και στο τελευταίο ώρα, αν θυμάστε, είδαμε έναν πολύ σοβαρό Punk. Πολύ σοβαρό πραγματικά. Ίσως και πρώτη φορά που τον βλέπουμε έτσι. Δεν θυμάμαι, εντάξει, ίσως να μείνει πρώτη φορά. Αλλά σίγουρα είναι πάρα πολύ συγκεντρωμένο σε αυτό το μάτσο όπως μας έδειξε. Και θέλει να κάνει ρητέν και να αποδείξει ότι είναι best in the world. Ο Rock από την άλλη υποσχέθηκε και αυτός ότι θα, θα νικήσει τον Bank, θα γίνει ο νέο WWE Champion και θα ελευθερώσει το WWE Universe από έναν σκάρτο Champion όπω το. Όπω θεωρεί τον CM Punk τέλο πάντων. Ξέρει πόσο δυνατό είναι ο Punk στο ring, πόσο καλό, πανούργο και όλα αυτά, αλλά λέει πω θα τον νικήσει. Γιατί είναι ο The Great One πολύ απλά. Ε, τώρα, εγώ τι πιστεύω, δεν θα το δούμε ακόμα. Έχω κάποια σενάρια στο μυαλό μου. Πρώτο σενάριο. Α, επίση να πω πω ο Μακμόν είπε ότι αν η Shield κάνει interference σε αυτό το match, ο Σιμπακ θα γίνει strip. ε, stripped από την WWE Zone που σημαίνει ότι θα χάσει την WWE Zone αν η Shield κάνει interfere. Δεν είπε όμω, ε, αν κάνει interfere κάποιο άλλο, όπω ο Brad Maddox α πούμε. Ε, αν κάνει interfere, τι θα γίνει. Ο Brock Lesnar είναι και αυτή μια εναλλακτική. Και πραγματικά δεν ξέρω, δεν πιστεύω να έχουμε interfere. Μπορεί να έχουμε φυσικά, αλλά δεν νομίζω. Δεν νομίζω να έχουμε interfere. σω έχουμε τη Shield. Σε ένα skybox έτσι να κάνει προς κατεβαίνει αλλά τελικά να μην κατέβει καν Και να κάνει distract τον ροκ νικώντας έτσι ο Punk Δεν νομίζω όμως να γίνει κάτι τέτοιο Υπάρχουν πιθανότητες αλλά δεν το νομίζω ε, Ένα άλλο σενάριο Να... Ο Punk να τελειώσει το match με disqualification ή count out που δεν νομίζω να γίνει ε, Γιατί μετά θα έχουμε rematch στο elimination chamber Στο οποίο elimination chamber πολύ δύσκολα ε, θα έχουμε elimination chamber για WZ Γιατί σκεφτείτε κάτι Ας πούμε ότι ο Punk κάνει retain έτσι, έπειτα πρέπει να αντιμετωπίσει ένα, βασικά σε αυτή την περίπτωση μπορούμε να έχουμε elimination chamber match, αν ο Punk κάνει retain. Αν όμως ο Rock νικήσει την WWE ζώνη, ε, έπειτα στο elimination chamber, ο Punk αποκλείεται να δεχθεί ξέροντα το Punk να κάνει το rematch close του σε ένα elimination chamber match. Αποκλείεται γιατί θα θέλει να είναι one on one, απολύτως λογικό. Οπότε ε, πρέπει να έχουμε one-on-one -on -one match στο Elimination Chamber, Rock and Don't Punk ξανά, και να έχουμε ένα first contender match ε, σε Elimination Chamber για την ή για την WrestleMania. Πιστεύω ότι ίσω και αυτό είναι το πιο πιθανό ε, να συμβεί, αν νικήσει ο Rock φυσικά. Και σε αυτό το Elimination Chamber, γι' αυτό δεν ήμουν τόσο σίγουρο ότι θα νικήσει ο Cena, πρέπει, μπορεί να είναι ο Σίνα αυτό το first contender, να νικήσει αυτό το first contender uh, Elimination Chamber και να, πάει, να παίξει με το Rock στη WrestleMania. Γι' αυτό λέω πω ο, ο Σίνα δεν χρειάζεται το Rumble. Δεν χρειάζεται να νικήσει το Rumble. Μπορεί να νικήσει οποτεδήποτε και να πάει κατευθείαν στη WrestleMania για WWE Zone κιόλα. Γι' αυτό θέλω να νικήσει και Όμως, Όμω, ε, α ξαναπεράσουμε στο Punk εναντίον ε, Rock. Αυτό είναι πραγματικά ένα πρόβλημα για την WWE, πιστεύω. Δεν νομίζω να κάνει το rematch close του Punk σε ένα ρο. Εντάξει, σε SmackDown δεν υπάρχει και σε main event superstars και όλα αυτά. Σε ρο δεν νομίζω να δω το Rock να κάνει compete, τον έχουν μόνο για τα pay per views, είναι μόνο πρόμο σε κανονικά shows. Αλλά θα ήταν... Εντάξει, θα ήταν σίγουρα φοβερό να δούμε Punk αντίον του Rock σε ένα ρο. Τέλο πάντων, αυτό όμω θα γίνει εφόσον νικήσει ο Rock και εγώ δεν έχω κάνει ακόμη prediction. Οπότε συνεχίζουμε με τα σενάρια. Το να κάνει ο Brock Lesnar interfere, interfere είναι ένα σενάριο ε, κοινός, κοινό ε, αγαπημένο και σε Punk και σε Heyman και σε Punk και σε Lesnar είναι ο Paul Heyman έκανα spoiler Πολ ε, Paul Heyman είναι το άτομο που υποστήριξε το CM Punk ε, όταν πρωτόρθα στο WWE και ήταν στο ECW brand τότε τον υποστήριξε κανείς δεν πίστευε στο Punk τώρα είναι ίσως ο καλύτερος αυτή τη στιγμή στην εταιρεία χωρίς να παίρνω τίποτα τον John Σίνα είναι σίγουρα face of the WWE, ο Cena, αλλά ο Punk αυτή τη στιγμή ε, κουβαλάει η WWE ζώνη, εδώ και περισσότερο από ένα χρόνο, έτσι. Τι θέλω να γίνει, θέλω να νικήσω Punk, θέλω να νικήσω CM Punk, πολύ απλά είναι ο αγαπημένος μου wrestler και δεν μου πολύ αρέσει ο Rock, δεν με χαλάει βέβαια, είναι μια χαρά, δεν μπορεί τρελαίνω όμως για το Rock, πολλοί από εσάς είμαι σίγουρος λατρεύετε το Rock και κανένα πρόβλημα με αυτό, έτσι φυσικά είναι ένας από τους καλύτερους wrestler ε, όλων των εποχών, respect σίγουρα από μένα, αλλά το πρόβλημα μου με το ρόκ είναι ότι Γύρισε στο WWE, φαίνεται τουλάχιστον να έχει γυρίσει μόνιμα. Αλλά το άλλο πρόβλημα είναι αν θα μπορεί να μείνει. Ο Punk σίγουρα έχει αυτή τη στιγμή συμβόλαιο, είναι στο WWE κάθε show ε, και κάνει πρόμο, είτε παίζει match ανάλογα. Αλλά ο Rock δεν μπορεί να το κάνει αυτό. Ο Rock είναι εκεί για πρόμο, είναι εκεί για να στήσει ένα πρόμο, το οποίο ε, με μεγάλο χρονικό διάστημα. Δηλαδή, είδαμε ένα χρόνο πρόμο με τον Synapse πέρσι για τη WrestleMania 28, την προηγούμενη. Δεν είδαμε το ίδιο με τον Bank, ήταν περίπου το ίδιο με μικρότερο χρονικό διάστημα. Ήταν α πούμε 6 μήνε από τότε που επιτέθηκε στο χιλιοστό επεισόδιο, μέχρι τότε που έκανε retain ο Punk σε ένα ρο στο Ryback και μάθαμε ότι θα είναι Punk εναντίον Rock. Οπότε αυτό είναι το πρόβλημά μου με το Rock, ότι ίσω δεν μπορεί να είναι consistent, ε, τέλο πάντων, να είναι Πώ το λένε ακριβώ τώρα στα ελληνικά. Να είναι σε κάθε show τέλο πάντων. Δεν μου έχει τη λέξη. Αυτό είναι το πρόβλημά μου με το ροκ. Και πιστεύω ότι μπορεί να είναι. Αν έχει τελειώσει από τι ταινίε και όλα αυτά, γύρνα και κάτι ταινίε. Λογικά έχει τελειώσει και έχει WWE πρόγραμμα αυτή τη στιγμή. Τουλάχιστον θέλω να πιστεύω. Θέλω να νικήσω πανκ όμω. Ε, γιατί είναι ο αγαμένο μου wrestler πολύ. Απλά μου αρέσει πολύ. Εντάξει, θέλω να πω περτά τα λόγια τώρα. Τι πιστεύω θα συμβεί. Είναι δύσκολο να κάνω prediction αλλά στο μυαλό μου αυτή τη στιγμή έχω νικητή το Rock. Ο λόγος είναι, έχει γίνει τεράστιος δώρο με ότι θα γυρίσει ο Rock στο pay-per-view, θα κάνει compete μετά από την WrestleMania ε, που είχε κάνει τελευταία φορά. Θα ξαναδούμε το Rock στο ring. Σκεφτείτε μόνο αυτό. Το πρόμο για το trailer τέλο πάντων για το Ray Rumble είναι όλα αφιερωμένο στο Rock. Επιστρέφει ο Rock, The Brahma is Back και τέτοια. Το το τέτοιο, το theme song του Roy Rumble λέγεται Champion και μιλάει για πρωταθλητέ και αυτά. Μήπω αυτό σημαίνει ότι ο Rock επιτέλου γυρνάει και θα γίνει ξανά Champion μετά από τόσα χρόνια και θα γίνει 10 φορέ WWE Champion. Η περισσότερε πιθανότητε είναι ότι ναι, μιλάει γι' αυτό. Είναι στο cover, είναι το poster boy. Μόνο που δεν γίνεται στο Miami το show για να είμαστε σίγουροι ότι θα την πάρει ο Rock. Είναι πολλέ πιθανότητε να την πάρει ο Rock, πιστεύω. Clean έτσι, θα νικήσει clean ο Ροκ, ούτε θα γίνει strip το Punk πιστεύω ούτε κάτι τέτοιο. Έχω λοιπόν το Ροκ στο μυαλό μου να νικάει clean και έτσι θα έχουμε ρημάτς στο Elimination Chamber και θα γίνει αυτό που είπαμε το Elimination Chamber First Contender Match και όχι για τη ζώνη, ο Ροκ να κάνει defend τη ζώνη στο Elimination Chamber. Ξέρουμε σίγουρα πώ θα έχουμε το Ροκ στο Elimination Chamber και ένας άλλος λόγος που με κάνει να πιστεύω ότι θα νικήσει ο Ροκ είναι ότι ο Punk θα πάει στη WrestleMania χωρί τη ζώνη. Ε, οι περισσότερε πιθανότητε είναι γιατί θα αντιμετωπίσει τον Undertaker στη WrestleMania ο Punk. Θα φτάσει δηλαδή στο μεγαλύτερο ε, βαθμό τη καριέρα του. Ενάντια στον Undertaker στη WrestleMania δεν υπάρχει τίποτα περισσότερο από αυτό. Στον WWE δεν, δεν ξέρω αν θα σταματήσει τώρα το streak και τέτοια. Αυτά είναι μια εντελώ διαφορετική κουβέντα. Αλλά το ότι θα πάει στη WrestleMania χωρί τη ζώνη είμαι σχεδόν σίγουρο γι' αυτό ακούγονται πολλέ φήμε. Μάλιστα ο Punk σε μια δική του συνέντευξη είχε πει ότι τον ρωτήσανε για το streak του Undertaker είπε ότι σίγουρα τον Σέβετ σαν Superstar είναι απίστευτο το ρεκόρ που έχει κάνει χωρίς να έχει χάσει ούτε σε μία WrestleMania μετά από όλα αυτά τα χρόνια έχει κάνει κομπίτσες σε περισσότερες WrestleMania από τις μισές και respect στον Undertaker όμως είπε τον ρωτήσανε κιόλα εάν πιστεύει ότι κάπου θα σταματήσει το streak και ο Πάγκ απάντησε ποιο ξέρει πιστεύω πως ναι και ίσω γίνει και τον επόμενο μάλιστα χρόνο. Δήλωσε πέρσι ο Derby, Derby Champion αυτή τη στιγμή. Κάτι με κάνει να πιστεύω ότι το είπε αυτό πολύ απλά. Πιστεύει ότι είναι best in the world και θα σταματήσει το streak φέτο στη WrestleMania. Έτσι το πιστεύω εγώ. Έτσι. Μπορεί να πάει κιόλα champion στη WrestleMania και να ξαναπέξει με Σίνα και Rock να βγουν έτσι τα πράγματα και να παίξουν triple threat. Αλλά πιστεύω ότι θα πάει στη WrestleMania χωρί τη ζώνη. Οπότε λέω ροκ. Λέω ότι ο ροκ θα είναι ο νέο WWE Champion. Δυστυχώ για μένα θα ήθελα να συνεχιστεί το reign του punk. Θα μπορούσε να συνεχιστεί τώρα να μου πείτε και να χάσει το elimination chamber. Οκ, okay, αλλά θα έχει ρίμα τσκο και πρέπει να γίνει στο Ρο, Γιατί δεν το βλέπω να ξαναγίνει τρελμένοι. Θα μπορούσε δηλαδή να νικήσει ο punk κάτι που θα μάθει πάρα πολύ. Θα ήταν τελείω κάτι που δεν περιμένει κανένα. Γιατί το 20% των ατόμων αυτή τη στιγμή πιστεύει ότι θα νικήσει ο punk. Το ροκ. Και θα δούμε και στα δικά σας predictions από κάτω που θα μου αφήσετε στα comments οπωσδήποτε. Οπότε λέω rock Και ναι, κάπου εδώ λοιπόν τελειώνει τα Royal Rumble predictions. και αρκετά πράγματα πιστεύω για όλα τα matches. Οπότε για να κάνουμε έτσι ένα recap: Να τα μαζέψουμε όλα μαζί. Είπα ότι θα έχουμε retain από τον Ατόνι Σουζάρο στο pre-show του Royal Rumble. Θα έχουμε νέου tag champs. Ο Αλμπέρτο Λουρίο θα κάνει retain. John Cena νικητή του Royal Rumble, κατά τη δική μου άποψη, και ο Ροκ, νέο WWE Champion. Αυτά λοιπόν είναι τα δικά μου predictions. Ποια όμω είναι τα δικά σα predictions και ποια είναι τα δικά σα σενάρια για το Royal Rumble, θα μου γράψετε οπωσδήποτε όλοι κάτω από τα comments. Ξέρω εγώ, ξέρετε, ε, όπως όπω κάνουμε τόσο καιρό, θα γράφετε το match, αν όχι τελεία και δίπλα του νικητέ. Ή κάποια σενάρια εσεί απλά σε comments. Όπω είπα αυτά για τη WrestleMania, εγώ και τον Bank με τον Undertaker. Μπορείτε να βάλετε δικά σα τι έχετε εσεί ακούσει και όλα αυτά. Ή για τη World Heavyweight Johnny και όλα αυτά. Τώρα νομίζω πω αυτό θα είναι το match card. Το πολύ να έχουμε άλλο ένα divas match όπου σίγουρα η Κέντλιν θα κάνει retain και δεν θα πάρει καν πολύ χρόνο. Οπότε, ναι, αυτά είχα να πω. Like το βίντεο, παιδιά, αν σα άρεσε οπωσδήποτε. Like, σε ευχαριστώ πάρα πολύ που κάνετε like. Με βοηθάει πάρα πολύ. Έριξα δουλειά σε αυτό το βίντεο, πιστεύω θα σα άρεσε και εσά. Ε, τι άλλο comment, οπωσδήποτε comment στα prediction. Subscribe αν είστε καινούργοι στο κανάλι. Επισκεφτείτε τι σελίδε μου σε Facebook και Twitter. Θα ανέβουν αρκετά άρθρα εκεί. Μάλιστα στο Twitter θα μπορείτε να πείτε εσεί. Ε, Λόγου και ποιον σούπερ θα πιστεύετε ότι θα νικήσει το Royal Rumble ή ποιοι θα κάνουν comeback όλα αυτά στο Twitter, τα links για όλα αυτά θα είναι από κάτω στο description οπότε κάπου εδώ τελειώνουμε απολαύστε παιδιά όλοι το Royal Rumble είμαι σίγουρο ότι θα το απολαύσουμε όλοι πραγματικά και θα είναι ένα πολύ καλό show είμαι ο Repair show off